Φεύγω από το δωμάτιο της εκτίμησης, δεν στενοχωρήθηκα γιατί δεν θα εδώ για να ζήσω από τη μηχανή, ούτε την έχω ανάγκη να την πουλήσω απόλυτα. Απλά θέλω να διαβιβαστεί για να διαιωνιστεί σε κάποια άλλα χέρια. Βλέπεις Φάτνη, βλέπω Φάτνη. Φάτνη. Έχεις λαγό. Έχει ουρά. Και ουρά και λαγό. Ελάτε κύριε, κυρία, κύριε. Ένας ευγενής κύριος, γεια σας. Πώς ονομάζεστε? Ονομάζομαι Γιάννης Ανδρεόπουλος. Από πού μας έρχεστε? Από την Καλλιτεχνούπολη Ραφίνας. Είστε καλλιτεχνική φύση? Παραπάνω από ό,τι πρέπει. Α, εγώ το ρώτησα έτσι. Πείτε μας. Όλη μου τη ζωή, δηλαδή είμαι σήμερα 80, προχθές τα έμπισα. Αποκλείεται. Τα 68 είναι στη μουσική αφιερωμένη. Μπράβο σας. Αλλά βέβαια ταυτόχρονα είναι και στο λόγο. Α. Μουσική, δηλαδή λογοτεχνία, στίχο, ποίηση. Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο. Είμαι σίγουρη ότι αυτό που έχετε φέρει θα μας ενδιαφέρει όλους πολύ. Πάμε για αποκάλυψη. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε. Αυτό είναι, έχει να κάνει με το λόγο. Ή τη γραφή. Και τη γραφή. Με τη μουσική. Α, μπράβο. Γράφει μουσική. Είναι wow. Γραφή. Είναι, είναι η music writer της Ολύμπια. Δηλαδή έχει νότες. Ναι, ναι. Θα και όχι μόνο νότες. Αυτό όλα τα σύμβολα της μουσικής. Ποιας εποχής είναι, δεκαετία 70. Εγώ αυτή την παρήγγειλα από την Ολύμπια International στη Γερμανία και την πήρα το 1979 το δεύτερο εξάμεινο. Είναι σε άριστη κατάσταση. Γιώργο, πώς τη βλέπεις? Εγώ ως γραφιάς δεν έχω δει τέτοια ποτέ γραφειοκρατία. Άριστη, εγώ δεν βεβαίως, ξέρω καν ότι υπάρχει. Βεβαίως είναι άριστη. Η Ολύμπια είναι μια πασίγνωστη μάρκα ναι, ναι, γραφειοκρατών. Ναι, την κλείσανε. Γράφει εδώ, παιδιά, ότι είναι music writer. Ναι, ναι. Το γράφει. Εδώ τα πίτσα. Και ότι είναι tailor made για κάποιο λόγο, δηλαδή είναι ειδικά φτιαγμένη για κάποιο σκοπό. Ποιο διάσημο τραγούδι τυχόν έχετε γράψει? Διάσημο θεωρώ τα δικά μου τραγούδια. Εγώ. Πείτε μας ένα. Είναι το Θάλασσα Πλατιά. Έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Το Θάλασσα Πλατιά, το γνωστό. Εσείς το γράψατε. Όχι, πήγατε στο Βερτζιδάκι. Ωραία, λοιπόν, ποιο είναι. Θα σας το πω. Θάλασσα Πλατιά μου, στο κύμα τα παλό, θα έρθω να κοιμηθώ. Και λοιπά. Μπράβο κύριε Γιάννη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επειδή έχω πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση γύρω από το τι είμαι, και ας περαστεί στον κόσμο ότι το λέω εγωιστικά, εγώ μιλώ με την πραγματικότητα, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να ανοίξω το στόμα μου και να τραγουδήσω. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια μηχανή. Μπορείς να μας πεις γιατί μας την έφερες τώρα να την πουλήσεις? Α, μπράβο. Πολύ ωραίο ερώτημα. Πόσο χρόνο είπα ότι είμαι? 80. 80. Θα την κάνω τι? Την πάω στο... στον Άγιο Πέτρο. Έκανες την καλύτερη δουλειά. Το έφερες στο καλύτερο σημείο. Το Cast or Trust, την εκπομπή μας, που είπα. Αυτή τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Το ξέρω. Και εγώ λοιπόν τώρα, αν θα την πάρω, ίσως και μπορέσω και την πουλήσω πιο εύκολα. Πολύ ωραίο. Σίγουρα θα σας πληροφορήσω όμως ότι έκανα κι εγώ μια προσπάθεια μάλλον να μάθω αν υπάρχει πουθενά η μηχανή. Α, και τελικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά τουλάχιστον ορατά. Τα αντικείμενα αυτά εμείς τα έχουμε συνηθίσει σε γραφομηχανή και όχι σε μουσικό, αν music έλεγα, writer. Ναι, music writer, οπότε είναι αρκετά εξειδικευμένο και μη χρήσιμο για οποιονδήποτε, ακόμα και για αυτόν που φτιάχνει μουσική αυτή την περίοδο. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουν σχέση με τη μουσική οι άνθρωποι και αυτό αποτελεί ένα ανασταλτικό στοιχείο. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει μια τέτοια μηχανή. Και απ' την άλλη, να σας πω ότι είμαι άσχετος με τη μουσική. Ούτε αυτή έχω, ούτε να γράφω ξέρω, ούτε να διαβάζω μουσική, ούτε να ακούω καν. Εγώ από τη φωνή που ακούω, ξέρω ότι τραγουδάς. Στο μπάνιο, κύριε Γιάννη. Μου είχαν κάνει πρόταση για την Eurovision, αλλά... Με κάποια μαθηματάκια κοντά σε κάποιο δάσκαλο, αν θέλει να διορθωθεί κάπου, θα διορθωθεί σίγουρα. Λίγο καλαμπούρι κάνω. Ναι, ναι. Άφωνος είμαι. Σωστά. Όχι, δεν είστε. Από τους 5 που άκουσα, κατά την άποψή μου, την καλύτερη φωνή την έχει ο κύριος Τσαγκαράκης. Και η κυρία η όλη μπορεί να τραγουδήσει. Γενικά και οι 5 μπορούν να τραγουδήσουν. Αν πάρω εγώ τη μηχανή, ναι, μπορώ να έχω μερικά μαθήματα από σένα για να μπορέσω να τη δουλεύω? Νομίζω πως είναι υπόθεση μισής ώρας. Ωραία, τότε θα λάβω μέρος για αυτό να αρχίσουμε τις προσφορές. Κανείς από τους 5 αγοραστές
δεν έχει ξαναδεί μια μουσική γραφομηχανή. Τρεις από τους πέντε, ο Δημήτρης, ο Γιώργος και ο Γεώργιος, ανέδειξαν τα χαρακτηριστικά της. Μονάχα ένας όμως θα έχει την τελική προσφορά. Ποιος? Θα δώσω την πρώτη προσφορά εγώ. Αυτή η υπόψη είναι ότι είναι δειγματοληπτική η προσφορά. Δεν παθαίνω σύγκοπη, μη φοβάστε. Εντάξει. Μη φοβάστε, πέστε ό,τι θέλετε. Εντάξει, 30 ευρώ. Είπαμε, όχι okay, έτσι. Το προσοχή των προσφορών. Όχι έτσι. Πρόσεχε, μην κρυώσει. Θα ήταν αδύνατο, αδύνατο τελείως για μένα, να πουλήσω μια τέτοια μηχανή για 10 σουβλάκια. Θα πάω στα 100 ευρώ, θα αναμείνω και ίσως ξανασυμμετάσχω. Μάλιστα. Εγώ μιλάω για λογαριασμό μου, δεν με τα πουλώ, άρα παίρνω μόνο για λογαριασμό μου πράγματα. Δεν μπορώ να πάω πολύ ψηλά, δηλαδή. Θα πάω στα 120 και θα είναι η τελευταία μου προσφορά, κύριε Γιάννη. Μάλιστα. Εμένα μου βγάζει ένα πολύ ωραίο ρομαντισμό αυτό το αντικείμενο. Θα σας προσφέρω 150. 160 λέω εγώ. Και θα σκεφτώ πώς μπορώ να διαχειριστώ συνέχεια τη μηχανή. Δεν σας βλέπω χαρούμενο. Όχι, περιμένω να ακούσω αν έχετε συνέχεια. Δεν έχουμε τελειώσει, ναι. Εσύ, στο μυαλό σου, τι έχεις για αυτό το πράγμα, μπορείς να μας πεις για να μας βάλεις σε έναν δρόμο λίγο, να μην καθόμαστε και κουραζόμαστε τζάμπα. Να σας βάλω. Πες μας. Μην πάθετε συγκοπή μου. Καθόμαστε. Αγοράστηκε το 1979, κοντά στο εκατομμύριο. Βγάλε συμπέρασμα. Ωραία. Εγώ τώρα μας έβαλε σε μια γραμμή κατά κάποιο τρόπο. Σας έβαλα και παθαίνετε. Θα πω εγώ 200 ευρώ. Δυστυχώς σήμερα οι αγοραστές είχαν καβούλια στα χέρια τους. Εγώ θα έφτανα στα 200 ευρώ για ένα πολύ όμορφο αντικειμενικά αντικείμενο για το σήμερα. Πλην όμως δεν θα μπορώ να προσφέρω παραπάνω. Okay. Και αποχωρώ. Ο Φίβος νομίζω μπορεί να είναι ευγενικός, αλλά αρκετά κουμπωμένος στην αγορά οποιοδήποτε αντικειμένο. Για μένα έχει περάσει πια το όριο, το χρηματικό, η συλλεκτικότητα και ο νεωτερισμός αυτού του αντικειμένου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, είμαι στο όριο, το έχω περάσει το όριό μου. Α, είναι ένα καινούργιο ωραίο πράγμα που δεν το ξέρω. Ωραία. Συμφωνώ κι εγώ με τον προλαλήσαντα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδαμε μία τέτοια γραφομηχανή. Και εσάς. Και εγώ που σας γνώρισα. Και καλή συνέχεια. Αποχωρώ. Εντάξει. Κύριε Γιάννη, εγώ θαυμάζω πάντως την ενέργειά σας και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μάθαμε κάτι καινούριο. Ο Δημήτρης νομίζω είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορέσει και να τη μεταπουλήσει. Ασχολείται πολύ με τέτοια αντικείμενα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Για να δούμε. Έχουμε συμφωνία. Όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε εγώ Γιάννη. Ευχαριστώ. Πόσα έδωσε ο εκτιμητής, μπορείς να μας πεις, τώρα μπορείς να το πεις. 200 λανθασμένα, κατά την άποψή μου, γιατί δεν έψαξε κατά τη γνώμη μου, το λέω ευθέως, στο Ιντερνετ να βρει μία από αυτές. Άμα μου βρείτε εσείς μία, θα έρθει κάποιος να μου την πάρει τζάμπα. Χαρήκαμε, κύριε Γιάννη. Γεια σας. Πέρασα πάρα πολύ καλά στην εκπομπή και φεύγω ενθουσιασμένος, ασχέτως αν δεν πουλήθηκε η μηχανή.